Όλα αυτά, γιατί είδαμε και άλλες καταστροφές στο Δήμο Βελβεντού. Τι ενέργειες θα γίνουν από την πλευρά της περιφέρειας και για να αποκατασταθούν όλα αυτά? Καταρχάς, κύριε Βαρκατσέ, επιτρέψτε μου, όποιος πρόεδρος της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης μας ακούει αυτή τη στιγμή, ναι, έχω την απέτηση, ή αν θέλετε να το πω διαφορετικά, τον παρακαλώ πολύ, επειδή είμαι και ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας στον νομό, το τηλέφωνο μου είναι 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτό. Ναι. Οποιαδήποτε στιγμή με χρειαστούν, το βράδυ, μεσάνυχτα, ξημερώματα, οποιαδήποτε χρειαστεί, ας με πάρουν ένα τηλέφωνο για αυτό το λόγο και το έχω ανοιχτό. Δεν μπορεί κάποια πράγματα εμείς να τα μαθαίνουμε, αν θέλετε, από εσάς. Είναι η δουλειά μας αυτή εδώ. Είναι για να παρεμβαίνουμε άμεσα. Λοιπόν, όπως ο κύριος Στεργιού μόλις με πήρε προχθές, αμέσως στείλαμε κλιμάκιο μηχανικών. Αμέσως πήραμε αυτά τα μέτρα. Άρα, δηλαδή, αυτό που λέτε τώρα, ότι υπάρχουν πρόεδροι που δεν παίρνουν την πολιτική προστασία της περιφερειακής ενότητας ή εσάς, εκεί μιλάνε με τους δημάρχους ή μιλάνε με τους αντιδημάρχους. Μπορεί να υπάρχουν και άπειροι πρόεδροι, μπορεί να υπάρχουν και άπειροι οι οποίοι. Μάλιστα. Εντάξει. Το μόνο το στοιχειώδη το οποίο θα πρέπει να κάνουν, να πάρουν εμένα ή τον προϊστάμενο της πολιτικής προστασίας ή τον κύριο Γρίβα, τον διευθυντή των τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για να παρεύουμε άμεσα. Μάλιστα. Ο νόμος μας δίνει το δικαίωμα σε τέτοιες περιπτώσεις παρεμβαίνουμε άμεσα. Είτε με τα μηχανήματά μας, είτε με τη μίσθωση κάποιου μηχανήματος εκεί της περιοχής. Και καλά κάνετε και το λέτε για να μην σας ρίχνουν και ευθύνες μετά, ότι δεν παρεμβαίνετε και ότι είστε απόν. Και εγώ τουλάχιστον όποιον πρόεδρο έχω συναντήσει, έχω περάσει μέσα στην του μου και ξέρω ανά πάσα στιγμή ποιος θα με ζητήσει. Και οποτεδήποτε νομίζω με πήρε ένας πρόεδρος, ποτέ δεν το απήντησα άμεσα. Άρα λοιπόν, οποιοδήποτε θέλει κάτι ή συμβεί κάτι, εγώ δεν είμαι μάντης να ξέρω τι γίνεται σε 156 κοινότητες στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Και καλά κάνετε και το λέτε αυτό. Λοιπόν, μάλιστα. Άρα οποιαδήποτε στιγμή δουν ένα οποιοδήποτε συμβεί, οποιοδήποτε φαινόμενο, με παίρνουν άμεσα τηλέφωνο και εμείς παρεμβαίνουμε άμεσα. Ωραία. Είτε με τα μηχανήματά μας, το επαναλαμβάνω, είτε με κάποιον από εκεί από την περιοχή που διαθέτει τα κατάλληλα μηχανήματα για να μπορέσουμε να παρέμβουμε. Ωραία. Δεν μείναμε χωρίς να παρέμβουμε. Αλλά σας λέω, είναι το πόσο έγκυρα μας δίνει την πληροφορία, τόσο όσο έγκυρα μας δίνει την πληροφορία, τόσο άμεση είναι η παρέμβαση. Και να το ξαναπαναλάβουμε για μία ακόμη φορά, ότι κάνετε έκκληση και λέτε στους προέδρους των κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ότι οτιδήποτε συμβαίνει να σας παίρνουν τηλέφωνο. Να μην το μαθαίνετε. Καλό είναι να το μαθαίνετε και από εμάς, γιατί άλλωστε η δουλειά μας αυτή είναι, αλλά τουλάχιστον να παίρνουν και εσάς ένα τηλέφωνο. Πολιτικής προστασίας. Εδώ, μάλιστα, όπως υπάρχουν και οι εκπρόσωποι της πολιτικής προστασίας των Δήμων, ας πούμε, στο μεγάλο του συντονιστικό όργανο που έχουμε. Ωραία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο πρόεδρος τα ξέρει καλύτερα.